Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ σήμερα και σας κάλεσα βέβαια για να κάνω ένα σύντομο απολογισμό για τις 113 μέρες που έχουν περάσει από την μέρα που ξεκινήσαμε σαν εγώ σαν δήμαρχος και οι συνεργάτες μου στη νέα αυτή δημοτική αρχή. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από τα σχολεία. Πριν καλά-καλά εγώ έρθω εδώ και να λάβω το Δήμο, μέσα στο καλοκαίρι μαθαίνω ότι στην Πελασγία, οι ηλικιακές τάξεις του σχολείου της Πελασγίας πρόκειται να μην λειτουργήσουν για τη φετινή χρονιά. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να λυθεί το θέμα αυτό. Συνάντησα την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, με την κυρία Ζαχαράκη μιλήσαμε. Για τη φετινή χρονιά λειτουργεί κανονικά το ηλικιακές τάξεις Πελασγίας. Το θέμα ήταν ότι τα παιδιά φοιτούν τη φετινή χρονιά, ήταν λιγότερα από τα προβλεπόμενα για να λειτουργήσουν τάξεις αυτές. Το θέμα αυτό θα προκύψει και ίσως και κάποιες επόμενες χρονιές. Έχουμε μπει στη διαδικασία να το συζητήσουμε για να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και μια και μιλάω για τα σχολεία, θα ήθελα να σας πω ότι γίνανε προσπάθειες μεγάλες για να διορθώσουμε και τις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων με τα μέσα που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Δηλαδή, τι κάναμε. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε όπως την καθημερινότητα και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αλλάξαμε κουφώματα σε πρώτη φάση και παράθυρα στο νηπιαγωγείο των Ράχιων και στο Λύκειο της Πελασγίας. Ό,τι ζητούν οι καθηγητές και ξέρετε, άλλωστε εγώ έχω και μια, ως πρώην εκπαιδευτικός, έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία μαζί τους και μπορούμε, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε να το κάνουμε για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε, θα αλλάξουμε δηλαδή, τις μπασκέτες στο γυμνάσιο του Αχινού. Είχε γίνει μια προσπάθεια αρχικά με τους γονείς, το Σύλλογο Γονέων, να βάλουν κάποιες μικρές μπασκέτες εκεί. Μεσολάβησε ο Δήμος, θα αντικαταστήσουμε, θα βάλουμε μεγάλες μπασκέτες κανονικές. Αυτή τη στιγμή είναι δημοτικό, όταν θα γίνει και γυμνάσιο, πιθανόν να χρειαστεί στο μέλλον να έχει μεγαλύτερα παιδιά και να χρειαστούν να έχουν έτσι ένα καλύτερο γήπεδο. Για τα σχολεία και κλείνοντας με το θέμα αυτό, έχουμε προβεί στην αγορά ενός οικοπαίδου για να έχει καλύτερη πρόσβαση το πρώτο δημοτικό σχολείο της Κυλίδας. Αυτό είναι ένα αίτημα πολλών ετών, όπου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί εκεί διαμαρτύρονται για την πρόσβαση που έχει στο σχολείο αυτό. Δηλαδή, είναι δύσκολη να μπαίνουν και να βγαίνουν ταυτόχρονα στο σχολείο αυτό τα αυτοκίνητα των γονιών, το μεσημέρι και το πρωί υπάρχει κάποια δυσκολία. Έχουμε κάνει λοιπόν, έχουμε επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες αυτού του σημείου, αυτού του οικοπαίδου και είμαστε στη συνέχεια, δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να το αγοράσουμε και να λύσουμε το θέμα αυτό. Το επόμενο θέμα, το οποίο ασχόλησε πάλι εμένα προσωπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους μας εδώ, με τις πρώτες μέρες, δηλαδή την πρώτη μέρα που ανέλαβα καθήκοντα εδώ δημάρχου, ήταν το μεταναστευτικό. Γνωρίζετε όλοι πόσο δύσκολα αντιμετωπίσαμε ένα ζήτημα το οποίο, εάν είχε δημιουργηθεί όλο αυτό, θα άλλαζε όλη την πορεία και την καθημερινότητα του Δήμου μας. Το πρώτο θέμα, δηλαδή την πρώτη κιόλας ημέρα που ήμουνα σε αυτό εδώ το γραφείο, έμαθα ότι δημιουργείται ένα hot spot στον Καραβόμηλο. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να αποτρέψουμε αυτή την απόφαση που είχε ληφθεί, διότι τα επιχειρήματά μας ήταν πάρα πολύ ισχυρά, βεβαίως και με τη βοήθεια των δημοτών, όλοι μαζί, καταφέραμε να αποτρέψουμε τη δημιουργία ενός hot spot μέσα στο χωριό του Καραβομήλου. Το ίδιο έγινε και πρόσφατα με το εργοστάσιο Vomix στο Αυλάκι. Και εκεί πάλι είχαμε το ίδιο θέμα. Ένα hot spot μέσα στο χωριό είναι
φυσιολογικό να υπάρχουν φοβερές αντιδράσεις. Δεν το θέλαμε ούτε αυτό. Υπήρχαν πάρα πολλά επιχειρήματα, πολύ σοβαροί λόγοι να μην γίνει αυτό στο αυλάκι. Και με τις σοβαρές προτάσεις μας και τα επιχειρήματά μας, απετράπηκε αυτό προς το παρόν, δηλαδή δεν έχουμε κανένα τέτοιο ζήτημα. Και μάλιστα υπάρχει και πιθανότητα να αναπτυχθεί η περιοχή αυτή, να γίνει κάποια ανάπτυξη με κάποιο διαφορετικό μοντέλο εκεί στο σημείο αυτό που λέμε στο χωριό, στο Αυλάκι. Για το Βόμιξ μιλάω τώρα και γενικώς για την περιοχή του Αυλακίου. Τώρα στη συνέχεια θα προχωρήσω στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή, πάμε στο Δήμο μας. Αυτά καθεαυτά, τα προβλήματα που ανέφερα λίγο πριν, κυρίως το μεταναστευτικό, μου δημιούργησε ένα, ας θέλετε, πολύ σοβαρό θέμα, διότι δεν μπορούσα να προχωρήσω σε αυτά τα οποία είχα προεκλογικά δεσμευτεί και να κάνω το πρόγραμμα, να εφαρμόσω το πρόγραμμα με το οποίο είχαμε εκπονήσει πριν από τις εκλογές η ομάδα μου και εγώ. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στην καθημερινότητα και ξεκινάμε από τα σκουπίδια. Αρχικά, δηλαδή, τις πρώτες μέρες ξεκινήσαμε στον πλήσιμο των κάδων. Πρώτη φορά πλήθηκαν οι κάδες στη Λίδα και στο Δήμο στη Λίδα. 1500 κάδες συμβολικά περίπου. Από αυτά ήταν 700 κάδες στην Δημοτική Ενότητα της Λίδας, περίπου 500 στη Δημοτική Αιχινάου και 350 περίπου στη Δημοτική της Πελασγίας. Βεβαίως, και αντιμετωπίζουμε και έλλειψη προσωπικού. Οι υπάλληλοι του Δήμου δεν είναι αρκετοί για να μπορέσουμε να κάνουμε την πλήρη, ας πούμε, να καθαρίσουμε πλήρως το Δήμο, να είναι ο Δήμος όπως θέλουμε να το βλέπουμε, πεντακάθαρος να λάβει, όπως λέω κι εγώ. Και βέβαια πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόσφατα φύγανε από το Δήμο, απελήθηκαν, λόγω του ότι λήξαν τα συμβόλαιά τους, 33 περίπου άτομα, τα οποία είχαν προσληφθεί τον ΟΑΕ τα περίφημα 8 μήνα. Επομένως τώρα είμαστε πτωχότεροι κατά 33 άτομα. Πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα, την καθαριότητα και ζητάω από τους δημότες να προσέχουν λίγο περισσότερο. Μέχρι ότου να λύσουμε το θέμα των σκουπιδιών σε διαφορετική βάση. Να προσέχουν και πώς χρησιμοποιούν τα σκουπίδια και το ζήτημα της ανακύκλωσης και γενικότερα τους κάδους και όλα τα σχετικά. Προβλήκαμε και στα κλάδια των δέντρων. Αυτό τώρα έγινε με πρόγραμμα το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει, την αναλάβω εγώ τη θητεία μου. Βέβαια, κλαδέψαμε πάρα πολλά δέντρα στον Δήμο με την υπόδειξη του τμήματος εδώ του περιβάλλοντος. Όμως, βέβαια, πάντα γίνονται και λάθη, όταν κανείς δεν γνωρίζει και καλά το αντικείμενο. Την επόμενη φορά που θα κάνουμε μέσα από την πολιτική προστασία το επόμενο κλάδεμα των δέντρων, θα είναι πάντα υπό την επιστασία ενός γεωπόνου και ευτυχώς ο Δήμος μας διαθέτει και γεωπόνος, γιατί πέραν του τι πρέπει να γίνει, δηλαδή να κλαδέψουμε τα δέντρα για τον κίνδυνο μην δημιουργηθεί πρόβλημα πολιτικής προστασίας, δηλαδή, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια καλεσθησία και σε αυτό το σημείο, μάλλον αυτή τη φορά, δεν είμαστε και όπως θα το ήθελα εγώ προσωπικά. Λοιπόν, το επόμενο θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε είναι το νερό. Δηλαδή, προσπαθούμε και δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη στη Δημοτική Ενότητα Στυλίδας τη μέτρηση των υδρομέτρων στο νερό. Το νερό, λοιπόν, οι λογαριασμοί νερού που παίρνει αυτή τη στιγμή ο κάθε δημότης είναι του 17 και του 18. Εμείς μετρήσαμε σχεδόν σε ολόκληρο το Δήμο λίγα μένουν ακόμη υδρόμετρα, για να ευθυγραμμιστεί πλέον αυτό, να τελειώσει αυτό το φαινόμενο, να έχουμε δηλαδή τις κανονικές μετρήσεις, οι οποίες θα είναι από το νέο έτος. Και θα πρέπει να σας πω ότι προχωράμε και σε κάποια μελέτη για τον εξυγχρονισμό του δικτύου ίδρευσης και με υδρόμετρα που θα είναι υδρόμετρα τα οποία θα είναι ηλεκτρονικής μορφής, να μετρείται δηλαδή και να μην έχουμε κάθε φορά το πρόβλημα ποιοι υδραυλικοί θα είναι αυτοί που θα πρέπει να μετρήσουν τα ρολόγια, που αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι στο Δήμο Στυλίδας, που έχουμε μάλλον στην πόλη της Στυλίδας, που υπάρχουν περίπου γύρω στα 4.000 ρολόγια, τα 1.200 από αυτά είναι σπασμένα και κατεστραμμένα. Που σημαίνει δηλαδή ότι 1.200
δημότες, συμπολίτες μας, είναι οι έξυπνοι, οι οποίοι δεν πληρώνουν το νερό τους. Ενώ οι υπόλοιποι 2.800 πληρώνουν. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώσει, όπως και υπάρχουν και συνδέσεις, έχουμε τώρα πια με όλη αυτή την έρευνα που έγινε, συνδέσεις οι οποίες είναι παράνομες, συνδέονται παρανόμως. Θα ζητήσω και πάλι από τους δημότες να σεβαστούν αυτούς που δεν πληρώνουν, να ολοκληρώσουν, να φτιάξουν, να πάρουν τα καινούργια υδρόμετρα, να ρυθμίσουν το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι και σωστό απέναντι τους συμπολίτες τους αυτό το φαινόμενο. Επίσης, στην ίδια κατηγορία της ποιότητας ζωής, έχουμε τα αυτοκίνητα του Δήμου. Δηλαδή, αποφασίσαμε ότι τα αυτοκίνητα του Δήμου πρέπει να επιστρέφουν στις βάσεις τους μετά το πέρας των εργασιών. Τα αυτοκίνητα πριν, το κάθε αυτοκίνητο μπορεί να ήταν στο σπίτι του κάθε υπαλλήλου, ο οποίος ολοκλήρωνε τη δουλειά του και άφηνε το αυτοκίνητο στο σπίτι του για να πάρει την άλλη μέρα να συνεχίσει να πάει να συνεχίσει τη δουλειά του. Αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι τα αυτοκίνητα πρέπει μετά το πέρας της εργασίας τους να γυρνάνε στη βάση τους, στις αποθήκες και στα συνεργεία του Δήμου και να μένουν εκεί, να μένουν τα κλειδιά στη θέση τους και πλέον να έχουμε μια εικόνα για τα αυτοκίνητα του Δήμου. Εδώ άλλο ένα θέμα το οποίο προέκυψε, το γνωρίζουμε και ήταν και θέμα και στην προεκλογική που το συζητήσαμε, είναι το ζήτημα με τα αδέσποτα. Εδώ θα προβούμε σε μια διαδημοτική συνεργασία. Θα ενταχθούμε και εμείς στο πάρκο της ζωοφυλίας του Δήμου της Λαμίας, όπου από ό,τι γνωρίζω οι 6 από τους 7 Δήμους της Θεότητας θα ενταχθούν σε αυτό και για να προσπαθήσουμε να ελαττώσουμε το ζήτημα, το πρόβλημα με τα αδέσποτα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη έχουν γίνει εργασίες και συζητήσεις προς την κατεύθυνση αυτή και σε λίγο καιρό πιστεύω ότι θα είμαι στη θέση να σας πω και περισσότερα πράγματα για το ζήτημα των αδέσποτων. Πρώτα προχωρήσω στα έργα. Ποια έργα δηλαδή κάναμε αυτές τις 112 στην ουσία μέρες, εφόσον αναλάβαμε 2 Σεπτέμβρη και όχι 1η, μέχρι σήμερα. Το πρώτο έργο το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουμε παραλάβει την πλατεία της Εθνικής Αντίστασης Λίδας. Η πλατεία της Εθνικής Αντίστασης μέχρι προχθές ήταν στα χέρια ενός εργολάβου που την κατασκεύασε. Κάναμε λοιπόν ό,τι έπρεπε, όλη την νόμιμη διαδικασία και η πλατεία πλέον έχει παραδοθεί στους δημότες της Λίδας. Πριν δεν είχαμε το δικαίωμα να βάλουμε ούτε ένα καρφί, ούτε να διαμορφώσουμε το χώρο της πλατείας. Μέσα στην πλατεία έχει γίνει ένα συντριβάνι. Θα γινόταν ένα συντριβάνι. Το συντριβάνι αυτό, είτε θέλουμε τώρα να το αξιοποιήσουμε, να το κάνουμε συντριβάνι, να το κάνουμε βραχό ή οτιδήποτε άλλο, τώρα μπορούμε. Πριν δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, εκτός από το ζήτημα της παραλαβής της πλατείας, θεωρήσαμε καλό να βάλουμε, να καλυπήσουμε λίγο και την πλατεία αυτή, βάζοντας ζαρδινιέρες γύρω-γύρω στον χώρο της πλατείας και παρεμποδίζοντας έτσι τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν βρει σαν ένα πάρκινγκ. Όλα τα αυτοκίνητα των δημοτών που θέλουν να πιούν ένα καφέ στην πλατεία, έπρεπε να παρκάρουν πάνω στην πλατεία αυτή, η Εθνική Αντίσταση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κλείσαμε λοιπόν την πλατεία κατά αυτόν τον τρόπο, καλοποιίζοντας την περιοχή, βάφοντας την πέργολα, την οποία το καλοκαίρι θα την ενισχύσουμε και θα φτιάξουμε και ό,τι άλλο μπορούμε με τα οικονομικά που θα μας επιτρέπει να, ανάλογα με τα οικονομικά μας, για να φτιάξουμε, να ομορφύνουμε επίση την περιοχή αυτή. Το δεύτερο έργο το οποίο έχουμε αποφασίσει και έχει δρομολογηθεί είναι να κατασκευάσουμε, να φτιάξουμε μία αποθήκη για το συνεργείο της πελασγίας. Εδώ λοιπόν έχει τεθεί ένα θέμα. Ο αγροτικός συνεταιρισμός της Λαμίας είχε παραχωρήσει, χωρίς συμβόλαια όμως και χωρίς καμία μόνο διαλόγου, ένα οικόπεδο δικό του στο Δήμο Στυλίδας. Εκεί λοιπόν ο Δήμος Στυλίδας είχε φτιάξει μία αποθήκη. Η οποία αποθήκη βέβαια είναι εγκαταλειμμένη, σπασμένα τζάμια, είναι σε απλή εγκατάσταση και αυτό το οικόπεδο πλέον, ο συνεταιρισμός, πλέον το διεκδικεί. Ο Δήμος δεν πλήρωσε ποτέ έμφυα, δεν πλήρωσε ποτέ ενίκιο, επομένως αυτό τώρα είναι μία σε εκκρεμότητα. Είμαστε σε μία δικαστική διαμάχη με τον συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός όμως, το οικόπεδο αυτό είναι δικό του και κάποια στιγμή αυτό θα περάσει στα χέρια των ιδιωτών που θέλει να το διαθέσει.
Όμως ανταυτού εμείς, προκειμένου να μπούμε σε διαδικασία να διεκδικήσουμε δικαστικά ένα κτίριο και ένα σημείο τέλος πάντων, ένα οικόπεδο το οποίο δεν μας ανήκει, αποφασίσαμε λοιπόν από κοινού με την. Εμείς δηλαδή, εγώ προσωπικά σαν δήμαρχος και με τους συνεργάτες μου, να κάνουμε, να χτίσουμε, να φτιάξουμε μία αποθήκη, η οποία θα μας κοστίσει περίπου το ίδιο όσο θα μας κόστιζε να κάνουμε και επισκευή της παλιάς αποθήκης, λίγο πιο κάτω που υπάρχει ένα οικόπεδο του Δήμου, που προοριζόταν για να γίνει ένα γήπεδο, εκεί το οποίο δεν έγινε ποτέ. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει τη διαδικασία να φτιάξουμε την αποθήκη εκεί του συνεργείου της Πελασγίας, να κρατήσουμε μέσα, να βάλουμε μέσα τα μηχανήματά μας, να είναι ασφαλή και να είναι καθαρά και περιποιημένα. Καταθέσαμε τις πινακίδες στα οχήματα του Δήμου, τα οποία ήταν παροπλισμένα. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία να αποσυρθούν αυτά τελείως με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Εδώ ξεχρεώσαμε το Δήμο στην ουσία, δηλαδή. Ο Δήμος πήρε τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστα για οχήματα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούσε. Ήταν παροπλισμένα, ήταν χαλασμένα. Και μάλιστα σήμερα πληροφορήθηκα ότι τουλάχιστον τα μισά πληρώσαμε τώρα τέλη κυκλοφορίας αυτή τη φορά, κάτω από τα μισά που πληρώναμε κάθε χρόνο για τα αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Πήραμε όλα τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες. Στις 16 Δεκεμβρίου μεθαύριο έχει οριστεί ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός. Μπήκαμε στη διαδικασία δηλαδή να μαζέψουμε και να ξεκαθαρίσουμε, να καθαρίσουμε το Δήμο από τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρατημένα, έτσι, να μου επιτρέψετε την έκφραση. Έπρεπε να γίνει αυτό. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι πάρα πολλά χρόνια. Με ό,τι συνεπάγεται από εστίες μόλυνσης, ασχήμια και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Μπήκαμε στη διαδικασία και έχουμε ήδη απομακρύνει περίπτερα τα οποία δεν έχουν πλέον άδεια λειτουργίας. Ήδη έχουμε απομακρύνει ένα, βρήκαμε τους ιδιοκτήτες, κάνουμε όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες ενέργειες για να απομακρύνουμε και όλα τα υπόλοιπα περίπτερα τα οποία δεν λειτουργούν. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη για να συνδέσουμε την αποχέτευση, μάλλον να συνδέσουμε την στυλίδα με την αποχέτευση της Λαμίας, όπως είχε γίνει το έργο που είχε ξεκινήσει από τον προηγούμενο Δήμαρχο. Να ολοκληρώσουμε δηλαδή, να φτιάξουμε τα φρεάτια και ό,τι άλλο απαιτείται και πλέον επίσημα να συνδεθεί όλη η στυλίδα με το δίκτυο αποχέτευσης της Λαμίας. Το επόμενο βήμα είναι αυτό, θα γίνει άμεσα. Και επίσης έχουμε πάρει τη μελέτη, πάλι παλαιότερη μελέτη του Δήμου εδώ στη Λίδας, της πλατείας της Λίδας και την έχουμε δώσει για επικαιροποίηση. Είναι ένα από τα μελλοντικά σχέδια του Δήμου να γίνει, να ολοκληρωθεί η πλατεία αυτή. Να γίνει πλατεία, εν περιπτώσει, με σύγχρονη και ελκυστική και να έρχεται κόσμος να βλέπει τη στυλίδα μας που είναι πάρα πολύ όμορφη. Τώρα θα περάσω λίγο στους αθλητικούς χώρους. Ξεκινήσαμε λοιπόν την ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ της Στυλίδας, στο πάρκο του Λαού. Τι κάναμε εκεί, αντικατάσταση μπασκετών. Αυτές οι εργασίες τώρα είναι σε εξέλιξη βέβαια. Θα φτιάξουμε νέο δάπεδο, θα κάνουμε την περίφραξη του γηπέδου, αυτά για το γήπεδο το οποίο βρίσκεται μέσα στο πάρκο του Λαού. Εδώ τώρα θα πω ότι διορθώσαμε και διασώσαμε τη μελέτη η οποία είχε γίνει σε προηγούμενη δημοτική αρχή και γλιτώσαμε βέβαια την απένταξη του έργου για την ανακαίνιση των γηπέδων Στυλίδας και Ράχιων. Ένα έργο το οποίο έχει κοστολογηθεί για 600.000 ευρώ. Το έργο αυτό ήταν έτοιμο να απενταχθεί με διορθωτικές κινήσεις. Το εντάξαμε ξανά. Σύντομα θα έχουμε τα χρήματα αυτά για να φτιάξουμε, να κάνουμε αυτό το έργο και νιώθω ότι είμαστε πολύ περήφανοι που το πετύχαμε αυτό. Πάμε τώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Στυλίδας. Το γνωστό κλειστό γυμναστήριο της Στυλίδας, το οποίο δεν είναι κλειστό. Το κλειστό γυμναστήριο, λοιπόν, έχει χρέος αυτή τη στιγμή σε εργολάβους, χρωστάει 78.000 ευρώ. Και βέβαια αυτό το χρωστάμε σε μια εταιρεία η οποία έκανε το έργο. Δεν έχει ολοκληρωθεί εννοείται το έργο αυτό. Για να προχωρήσουμε λοιπόν σε νέα μελέτη
για το έργο αυτό και να ολοκληρώσουμε την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου, γιατί το μοναδικό, ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει κλειστό γυμναστήριο, πιστέψτε με, είναι ο Δήμος Τηλίδας. Και ήταν και μια προεκλογική δέσμευση αυτό για μένα και για τους συνεργάτες μου. Οφείλω όμως να σας πω ότι εδώ η μείζων αντιπολίτευση είχε αρνητική εισήγηση για το ζήτημα αυτό. Και φαίνεται και στα πρακτικά του Συμβουλίου, μπορείτε να το δείτε, υπάρχει δηλαδή στα πρακτικά η αρνητική εισήγηση για τα χρήματα αυτά να αποπληρωθεί το γυμναστήριο. Και γι' αυτό, για ποιο λόγο. Τα χρήματα αυτά εμείς τα συγκεντρώσαμε από υπόλοιπα έργων, τα οποία ήταν να γίνουν μέχρι το τέλος του 2019, στα χωριά εδώ του Δήμου Στυλίδας. Όταν λέω υπόλοιπα έργων, είχαν κάποια έργα τα οποία δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέσα στο 19, 2.000 ευρώ, 1.000 από εδώ, κάποια μικρά ποσά, γιατί δεν φτάνανε τα ποσά αυτά για να ολοκληρωθούν κάποια έργα. Τα έργα αυτά θα τα εντάξουμε στο νέο προϋπολογισμό του 20 και τα χρήματα αυτά τα οποία μαζέψαμε κατά κάποιο τρόπο, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα συγκεντρώσαμε για να αποπληρώσουμε το κλειστό γυμναστήριο και φυσικά το ξέρει η αντιπολίτευση, το εξηγήσαμε ότι θα είναι έτσι τα πράγματα, παρόλα αυτά ήταν αρνητική. Έχουμε ξεκινήσει εργασίες συντήρησης του γηπέδου Δάκτυς Τηλίδας. Έχουμε να αλλάξουμε τους προβολείς, τα τζάμια, λουκέτα και γενικά τον καθαρισμό και είναι σε εξέλιξη και αυτό το έργο. Προχωράμε και εκεί, δίνουμε μεγάλη βάση στον αθλητισμό. Και επί αυτού λοιπόν του ζητήματος θέλω να πω ότι φτιάξαμε τον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων, ο οποίος δεν υπήρχε και ήταν ίσως και ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών χώρων. Προχθές, μάλιστα, κάναμε και τη βράβευση αθλητών. Βραβεύσαμε τα παιδιά, τους αθλητές μας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό και θα το κάνουμε θεσμό, δηλαδή κάθε χρόνο θα γιορτάζουμε, θα βραβεύουμε τα παιδιά τα οποία μας κάνουν περήφανους στο Δήμο μας. Έχω επίσης προεκλογικά δεσμευτεί για τη δημιουργία δημοτικών γυμναστηρίων. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει δημοτικό γυμναστήριο. Όλοι οι Δήμοι έχουν ένας χώρος σε όλες τις δημοτικές ενότητες, όπου θα μπορούν οι δημότες να γυμνάζονται με ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Και εδώ είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε και αυτό. Προχωράω τώρα στους δημόσιους χώρους. Ξεκινώντας βέβαια από την επισκευή του Δημαρχείου, εδώ, το χώρο που είστε εδώ σήμερα. Λοιπόν, αυτός ο χώρος πριν αναλάβω εγώ, θύμιζε κάτι άλλο, δεν θυμίζει Δημαρχείο. Θέλετε Ινστιτούτο Αισθητικής, όπως είπε κάποιος δημότης εδώ, θέλετε κάτι άλλο, πάντως Δημαρχείο δεν ήταν εδώ. Και είχε μέσα και τους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας εδώ, στεγαζόντουσαν όλοι μαζί, μια παρεούλα ήμασταν όλοι. Εγώ αποφάσισα να το κάνω Δημαρχείο. Θεωρώ ότι το Δημαρχείο έχει βαρύνουσα σημασία και για τους ίδιους τους δημότες. Πρέπει να είναι, να στέκεται στο ύψος του και στην αξία και στο ότι αντιπροσωπεύει αυτό. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει τόσο φοβερός θόρυβος για τα πόμολα, για τις φοβερές εγκαταστάσεις και τις φοβερές αλλαγές που κάναμε εδώ μέσα, πρέπει να πω δημόσια ότι γίνανε όλα, σχεδόν όλα, με χορηγίες. Με χορηγίες εδώ δημοτών και επαγγελματιών της περιοχής και το γραφείο και τα έξω στον εξωτερικό χώρο, το σαλόνι και όλα τα υπόλοιπα. Το μόνο το οποίο πλήρωσε ο Δήμος, και οφείλω να το πω, είναι οι πόρτες. Αντικαταστήσαμε τις πόρτες αυτές εδώ που ήταν γύρω-γύρω στο γραφείο του Δημάρχου, οι οποίες ήταν σπασμένες. Και έπρεπε να αντικατασταθούν για να υπάρχει μία ενιαία εικόνα στο Δημαρχείο. Επίσης, οι υπηρεσίες τώρα πια μεταφέρθηκαν στο διπλανό κτίριο. Όλες οι υπηρεσίες είναι συγκεντρωμένες. Αυτό εξυπηρετεί το κοινό, δηλαδή ο κάθε δημότης που θέλει να κάνει κάποια εργασία στο Δήμο μπορεί να πηγαίνει από το ένα γραφείο στο άλλο, εύκολα και ωραία, χωρίς να αλλάζει κτίρια, να εξυπηρετείται γρήγορα και να ολοκληρώνει τη δουλειά του στο πολύ λίγο χρόνο από ό,τι πριν και ευκολότερα. Και για τους υπαλλήλους όμως ισχύει αυτό. Και οι υπάλληλοι συνεργάζονται καλύτερα όταν είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Βεβαίως εδώ θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις ακόμη, θέλω να πω, να τονίσω, όσον αφορά το διπλανό αυτό κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, διορθωτικές για να είναι
καλύτερη η καθημερινότητα και των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων. Θα συγχρονιστεί λίγο και το διπλανό κτίριο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το επόμενο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει είναι η μεταφορά του ΚΕΠ, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αυτό λοιπόν το κέντρο θα μεταφερθεί στο κέντρο της Τηλίδας, στην πλατεία δηλαδή. Έχουμε ρίξει μια ματιά για να γίνει αυτή η μεταφορά του κέντρου. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αυτό εδώ πέρα στο σημείο που λειτουργεί, δηλαδή μέσα στο πίσω μέρος εδώ του Δημαρχείου, είναι ένας χώρος ο οποίος προβληματίζει τους υπαλλήλους σε πρώτη φάση, γιατί το βράδυ, επειδή έχουμε 4 υπαλλήλους που εργάζονται στο κέντρο, οι 3 από αυτούς είναι γυναίκες και έχουν και τα απογευματινά τους ωράρια, το οποίο ωράριο απογευματινό είναι μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Βεβαίως αντιμετωπίζει θέμα ασφάλειας όταν ένας άνθρωπος κάθε βράδυ, τώρα το χειμώνα ειδικά, είναι μόνος του στο κτίριο αυτό και προσπαθεί να εξυπηρετήσει το κοινό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήταν αίτημα λοιπόν των υπαλλήλων, αλλά και όχι μόνο για την ασφάλειά τους. Υπάρχουν ζητήματα και μέσα σε αυτό το κτίριο έχουν θέματα καθαριότητας, το κτίριο έχει προβλήματα στέγης, υπάρχουν τροκτικά κτλ, τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρω τώρα. Εκείνο το οποίο θα πω όμως είναι ότι πάλι είχαμε μια αντίδραση αρνητική από την αντιπολίτευση για το θέμα αυτό, για τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών σε χώρο που θα είναι προτιμότερο και για τους υπαλλήλους αλλά και για τους δημότες και την αξιοποίηση περισσότερο της πλατείας βεβαίως, διότι το κέντρο εκεί θα δημιουργήσει διαφορετικό περιβάλλον. Προσπαθούμε, μάλλον ολοκληρώνουμε όλα τα κίνητα του Δήμου να τα εγγράψουμε στο κτηματολόγιο, το οποίο ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει πολύ, πολύ νωρίτερα. Αναγκάστηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου να δουλέψουν πολύ περισσότερο για να γίνει όλο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα θα περάσω στο ΝΟΣΚ, το περίφημο κτίριο το οποίο βρίσκεται στο Πάρκο του Λαού, για το οποίο έχει γίνει επίσης πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος. Σε αυτό το κτίριο, είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Βάσει του κανονισμού, εκεί σε αυτό το κτίριο, το κτίριο αυτό είναι για να υποδέχεται μαθητές από όλα τα σχολεία, για να κάνουν μαθήματα και να μαθαίνουν, να λύνουν περιβαλλοντικά ζητήματα και ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον. Όμως, η χρήση του κτιρίου, μάλλον τα έξοδα που μπορεί να έχει το κτίριο αυτό, βαραίνει το Δήμο. Ο Δήμος, λοιπόν, παραχωρεί σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους για οποιοδήποτε, είτε φιλανθρωπικό, είτε πολιτιστικό σκοπό, είτε κοινωνικό, να κάνουν οποιαδήποτε εκδήλωση θέλουν, εντελώς δωρεάν. Το τονίζω, είναι εντελώς δωρεάν οι εκδηλώσεις που γίνονται σε αυτό το χώρο. Όμως, έχουμε επιβάλει ένα μικρό τέλος για αυτούς τους ιδιώτες, οι οποίοι εισπράττουν χρήματα και κάνουν μαθήματα σε παιδιά είτε σε ενήλικες και βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα αυτών των συλλόγων. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος για τα χρήματα, για αυτό το τέλος που βάλαμε σε αυτό το κτίριο, το οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε σε άριστη κατάσταση. Και μάλιστα να έχουμε ήδη προβεί σε κάποια μερική ανακαίνιση του κτιρίου. Το κτίριο αυτό πρέπει να το παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Δεν είναι δικό μας, τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλα αυτά οφείλουμε να τα συντηρήσουμε και να τα, αν μη τι άλλο, αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, τουλάχιστον να τα συντηρήσουμε. Ήδη λοιπόν έχουμε φτιάξει τα ηχητικά της αίθουσας αυτής του ΟΣΚ. Έχουμε φτιάξει προβολής. Και βέβαια χρειάζεται ένας προτζέκτορας, χρειάζεται λάπτοπ, χρειάζεται βάψιμο μέσα και έξω και θα είμαστε στην επόμενη φάση που θα να κάνουμε όλα αυτά. Ενεργοποιήσαμε εδώ όμως μία εγγύηση των 200 ευρώ για καλή χρήση του κτιρίου. Αυτό είχε γίνει, αυτό προβλέπεται στον κανονισμό που είχε γίνει από προηγούμενη δημοτική αρχή, όπου όμως δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. Δηλαδή, ο κάθε σύλλογος ο οποίος θέλει να κάνει μία εκδήλωση στον ΟΣΚ, βεβαίως είναι δωρεάν, θα καταβάλει όμως 200 ευρώ σαν εγγύηση και όταν ολοκληρώσει την εκδήλωση θα πάρει να περάσει να πάρει τα χρήματά του, εφόσον δεν έχει προκληθεί κάποια ζημιά στο κτίριο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο και σωστό για όλους, γιατί
Το κτίριο αυτό, οι σύλλογοι που χρησιμοποιούν το κτίριο δεν είναι όλος ο Δήμος. Οι σύλλογοι είναι, απαρτίζουν ένα νούμερο που δεν όμως αντιστοιχεί σε όλους τους δημότες, στα 18-20 χιλιάδες άτομα που έχει ο Δήμος Τηλίδας. Επίσης, πολύ θόρυβος έχει γίνει για τα τέλη στα γήπεδα. Μα ποια τέλη? Μόνο στους ιδιώτες που είναι εκτός, που παίζουν ιδιώτες στο 5x5, έχουμε πει να πληρώνουν 1 ευρώ, οι ιδιώτες, ούτε οι σύλλογοι, ούτε οι ομάδες, ούτε τίποτα. Οι ιδιώτες, όταν πάνε να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο για τη συντήρηση, την καλή συντήρηση του γηπέδου και πιθανόν αύριο να χρειαστεί να έχουμε και κάποιο θύλακα, να πληρώνουν 1 ευρώ κάθε φορά που παίζουν στο γήπεδο. Και για το τένις επίσης, το τένις έχουμε χρεώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, 2 ευρώ την ώρα σε ιδιώτες οι οποίοι είναι εκτός συλλόγου και θέλουν να παίξουν στο γήπεδο του τένις. Έχουμε παραχωρήσει τα 2 γήπεδα στον σύλλογο τένις, εδώ του Δήμου Στυλίδας. Το μόνο που τους έχουμε ζητήσει είναι να έχουμε βάλει ένα μετρητή για να καταγράφει το ρεύμα το οποίο καταναλώνεται όταν χρησιμοποιούν, ο σύλλογος χρησιμοποιεί το τένις. Το ένα από τα 2 γήπεδα μόνο παραχωρείται κάποιες ώρες την ημέρα σε ιδιώτες και εφόσον αυτό γίνεται, οι ιδιώτες θα πληρώνουν 2 ευρώ. Αναγνωρίζουμε βέβαια και την προσφορά του Συλλόγου. Οφείλω να το πω αυτό. Ο Συλλόγος έχει φτιάξει τα γήπεδα και γι' αυτό το λόγο δεν χρεώνουμε και τίποτα στη χρήση των γήπεδων. Τους έχουμε παραχωρήσει τα 2 γήπεδα. Επίσης, ιδρύσαμε Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο για το Ορφανά Λιμάνια. Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει ο Δήμος Τηλίδας. Ο Δήμος Τηλίδας είναι παραθαλάσσιος Δήμος κυρίως. Έχουμε λοιπόν εδώ και κυρίως το θέμα το αντιμετωπίζουν οι ράχες, η πελασγία, αλλά και το Αχλάδι και άλλες περιοχές. Τα λιμάνια αυτά είναι ορφανά, δεν ανήκουν πουθενά, δεν έχουν φορέα διαχείρισης. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι ο Δήμος μπορεί να διαχειριστεί τα λιμάνια αυτά και να προσφέρει από τα έσοδα των λιμανιών στους δημότες, στο Δήμο πάντα. Έκανα κάποια κουβέντα με τον, συνάντησα δηλαδή, έκανα μια επίσκεψη στον Υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, μιλήσαμε για το θέμα αυτό. Το Υπουργείο κατευθύνεται στο να δημιουργήσει έναν οργανισμό λιμένος και για την περιοχή εδώ της Στυλίδας και τα 2 άλλα, και για το Δήμο Καμένων Βούρλων και για το Δήμο Λοκρίδας. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση εκ μέρους της δικής μας, από τη δική μας την πλευρά. Πολύ ωραία, ναι, είμαστε πρόθυμοι να δημιουργήσουμε αυτό το φορέα, ο οποίος να έχει πραγματικά την ευθύνη διαχείρισης όλου του μαλλιακού. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, έχουμε προβεί σε αυτή την ενέργεια, δηλαδή να κάνουμε το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο. Έχουμε δει όλες δηλαδή τις παραμέτρους και τα σχετικά έγγραφα και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στο κομμάτι του πολιτισμού. Πρόσφατα εντάχθηκε η Στυλίδα στην Αμφικτιονία. Αυτό είναι ένας ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας που λέγεται Αμφικτιονία, συγκεκριμένα 27 Εντεκάτου, τώρα του 2019. Εντάξαμε λοιπόν στο δρόμο της ενάλλειας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτός λοιπόν ο όμιλος, μέσα από αυτόν τον φορέα, θα μπορούμε να βρούμε, να αντλήσουμε πόρους για να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας που είναι πάρα πολύ πλούσια. Όπως επίσης έχουν γίνει ενέργειες για το κάστρο της Πελασγίας, έχουν γίνει συζητήσεις και με το Υπουργείο Τουρισμού και με το Υπουργείο Πολιτισμού για την τουριστική αξιοποίηση του κάστρου της Πελασγίας. Τα στοιχεία τα οποία μας ζητήθηκαν τα έχουμε παραδώσει και περιμένουμε τώρα την εξέλιξη. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας αυτό να ενταχθεί μέσα στην πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου μας και να αναδειχθεί. Συμμετείχαμε σαν Δήμος στο Διεθνές Συνέδριο για την Ελιά που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Yale στους Δελφούς. Συγκεκριμένα εγώ ως εκπρόσωπος του Δήμου Στυλίδας παρουσίασα έτσι ένα μικρό βίντεο, επιτρέψτε μου να πω, με την ελιά και τα χαρακτηριστικά του λαδιού στην περιοχή μας, έτσι για να γνωρίζουν και πέραν από τα όρια του Δήμου μας ότι εμείς εδώ έχουμε μεγάλη δραστηριότητα στο κομμάτι αυτό, είναι το βασικό προϊόν
και θέλουμε αυτό να το προβάλλουμε και να το προωθήσουμε. Επίσης πρέπει να πω ότι συμμετέχουμε στο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας με πρωτοβουλία δύο καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας που τρέχουν ένα πρόγραμμα ερευνητικό. Εμείς τώρα άτυπα έχουμε μπει σε αυτό το πρόγραμμα για φέτος, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα όπου προωθεί πάλι το λάδι και τα χαρακτηριστικά και την ελιά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και μάλιστα σήμερα ένας από τους συνεργάτες μου έχει κατέβει στο Πανεπιστήμιο και έχει πάει δείγματα λαδιού στο τμήμα το αντίστοιχο που γίνεται η έρευνα. Επειδή έχουμε μιλήσει και με την Περιφέρεια, σύντομα πιστεύω ότι η Περιφέρεια θα αγκαλιάσει και αυτό το πρόγραμμα και θα μπει όλη η στερεά, θα μπει στο πρόγραμμα αυτό, σε αυτό το πανεπιστημιακό, σε αυτή την έρευνα και με ό,τι μπορεί να προσφέρει στην Περιφέρεια και στο Δήμο μας βέβαια εννοείται, διότι πρέπει να τονίσω ότι εμείς έχουμε σχεδόν το μεγαλύτερο κάμπο ελαιώνα στην Ελλάδα. Επ' αυτού λοιπόν το καλοκαίρι πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε έστω ένα μικρό, ένα διήμερο φεστιβάλ ελιάς. Πάλι για τον ίδιο λόγο, για την προβολή και τη διαφήμιση και την αξιοποίηση των προϊόντων του Δήμου μας. Επίσης συστάθηκε πρόσφατα τουριστική επιτροπή. Δεν υπήρχε ποτέ κάτι τέτοιο στο Δήμο Στυλίδας. Έχουμε φτιάξει μια επιτροπή τουρισμού, δηλαδή άνθρωποι και από το Δήμο και από τους και ιδιώτες, όλοι μαζί, έχουν ψάξει, ψάχνουν και θα ψάχνουν να βρίσκουν τρόπους για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη του Δήμου Στυλίδας. Επίσης ένα τελευταίο κομμάτι εδώ είναι να μιλήσω για τα έργα, δηλαδή για τον πολιτισμό, ότι έχουμε κάνει συζητήσεις με διάφορες εταιρείες, δεν έχουμε καταλήξει ακόμη, για το φωτισμό της πόλης, για τον οδοφωτισμό με λαμπτήρες LED. Θα δούμε ποια εταιρεία θα είναι αυτή η οποία θα μας δώσει τα περισσότερα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε σωστή, να αλλάξουμε δηλαδή την εικόνα του Δήμου, να φωτίσουμε το Δήμο μας με λίγα λόγια. Και για να μην σας κουράζω, προχωράω τώρα λίγο στα μελλοντικά έργα και τελειώνω επ' αυτού. Δηλαδή, ποια είναι τα μελλοντικά έργα. Στόχος μου, όπως είπα και πριν, είναι να γίνει η ανάπλαση της πλατείας της Στυλίδας. Πραγματικά είναι ένας από τους πρώτους στόχους που έβαλα ξεκινώντας την προεκλογική μου καμπάνια και θα το συνεχίσω μέχρι ότου να ολοκληρωθεί αυτό. Βρήκα εδώ πέρα ήδη να τρέχει στη Δημοτική Ενότητα Αιχινέων και είναι σε εξέλιξη για τον αποχέτευτικό, από το αποχέτευση και ίδρευση. Βρίσκεται το τελευταίο κομμάτι της μελέτης αυτής, νομίζω ότι είναι το περιβαλλοντική μελέτη. Πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή να πάρουμε τις απαντήσεις και να συνεχίσει αυτό. Έχουμε ζητήσει να δημιουργήσουμε πράσινο σημείο στο στρατόπεδο του Ανδρόπουλου, στον Καραβόμηλο. Είναι έτοιμη η μελέτη, έχουμε καταθέσει τη μελέτη αυτή στο Υπουργείο Άμυνας. Είμαστε σε συζητήσεις με το Υπουργείο Άμυνας και περιμένουμε την τελική απάντηση να μας δώσει για να προχωρήσουμε στη δημιουργία του πράσινου σημείου, όπου βέβαια αυτό θα δώσει τη δυνατότητα και να μπούμε και εμείς στο πνεύμα της ανακύκλωσης και να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο χώρο εκεί πέρα και για μας και για τους δημότες. Επίσης, το επόμενο βήμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει είναι να δημιουργήσουμε κοινόχρηστους χώρους πρασίνους σε όλο το Δήμο. Και βέβαια, υπάρχει πρόσκληση, την οποία εμείς θα την αξιοποιήσουμε, πάντα με τη συνεργασία των υπαλλήλων του Δήμου. Τι να κάνουμε, να δημιουργήσουμε, να ανακαινήσουμε τις κατόψεις, τις σώψεις και γενικότερα όλα τα δημοτικά κτίρια. Υπάρχει ήδη πρόσκληση από αυτού και θα το κάνουμε, είμαστε το επόμενο βήμα, να προχωρήσουμε σε αυτό. Έχουμε βρει κάποια χρηματοδότηση για να βάλουμε φωτοβολταϊκά στα σχολεία. Και αυτό είναι σε εξέλιξη, δηλαδή έχουμε δώσει σε μελετητή τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται και υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες, λείπουν κάποια στοιχεία
για τα σχολεία μας, για να μπορέσουμε να βάλουμε, τα φωτοβολταϊκά για εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την παραλία του Καλόγερου και να την ομοιοποιήσουμε. Η παραλία του Καλόγερου είναι αναξιοποίητη, είναι ένα στολίδι, ένα κόσμημα για τη στυλίδα μας. Και όμως αυτή τη στιγμή είναι αναξιοποίητη. Και εκεί πάλι έχουν δρομολογηθεί ενέργειες. Και βέβαια το πάρκο του λαού, στο πάρκο του λαού είναι το περίφημο θέατρο Μαρία Κάλλας, το οποίο βέβαια τώρα σε αυτή τη στιγμή και γενικότερα το πάρκο του λαού θέλει πολλή δουλειά, θέλει ανακαίνιση. Λυπάμαι που είναι σε αυτή την κατάσταση, ειλικρινά. Θα κάνω ό,τι μπορώ μέσα στην διάρκεια της θητείας μου να γίνει το ωραιότερο πάρκο, όχι μόνο του Δήμου Στυλίδας, αλλά όλης της Ελλάδας. Εδώ θέλω να πω ότι τα έργα τα οποία βρήκαμε στα συρτάρια του Δήμου ήταν μία μελέτη από την Πελασγία, από τον προηγούμενο Δήμαρχο της Πελασγίας, νομίζω από τον κύριο Τιμπλαλέξη, για την αποχέτευση και την ίδρυυση. Αυτή η μελέτη έχει δοθεί για επικαιροποίηση και υπάρχει και άλλη μία μελέτη για την γλύφα. Και αυτή επίσης θα προχωρήσει, θα πάρει το δρόμο της για να γίνει επικαιροποίηση και στη συνέχεια να βρούμε να χρηματοδοτηθεί για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα έργα. Αυτά έχω βρει στο Δήμο, στη Λίδας. Θέλω να πω επίσης τώρα ότι να κάνω ένα σχόλιο για τη μείζωνα αντιπολίτευση. Εδώ ζητάω εγώ από όλη την αντιπολίτευση, ζητάω προτάσεις και όχι στήρα αντιπολίτευση. Δηλαδή, δεν είναι αντιπολίτευση να στεκόμαστε στις πόρτες που άλλαξε το Δημαρχείο και στις ζαρτινιέρες που βάλαμε στο κτίριο, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Η αντιπολίτευση δεν είναι η αντιπολίτευση που στηρίζουμε το κόμμα μας. Δεν υπάρχουν κόμματα. Εδώ είμαστε Δήμος. Ο Δήμος ενδιαφέρεται για το καλό των δημοτών. Το καλό των δημοτών δεν είναι μόνο οι ζαρτινιέρες, ούτε πως αλλάξαμε τις πόρτες στο Δημαρχείο. Είναι προτάσεις. Και πρόταση δεν έχουμε δεχτεί ποτέ και καμία φορά αυτούς τους τρεις μήνες που είμαστε εδώ νέα δημοτική αρχή. Εμένα προσωπικά πρέπει να δηλώσω, τελειώνοντας, ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου το πολιτικό κόστος. Εγώ θα κρατήσω τη γραμμή για την οποία ξεκίνησα, για τον λόγο τον οποίο εκλέχτηκα, με στηρίξανε και με ψηφίσανε οι δημότες της Στυλίδας. Θα συνεχίσω χωρίς κανένα απολύτως ενδιασμό, ούτε εξετάζω, δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Θα κάνω αυτό το οποίο πρέπει και έχω χαράξει στο πρόγραμμά μου, στην προεκλογική μου εκστρατεία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που πραγματικά ασχολούνται με ό,τι ακριβώς τους έχω αναθέσει και είμαι πολύ έτσι σε ευχάριστη θέση να πω ότι τα παιδιά αυτά δουλεύουν, υπερβάλλουν πολλές φορές και τον ίδιο τους τον εαυτό.